Θα πάμε στα Χανιά, καθώς έχουμε εξέλιξη, κλείνει οριστικά μετά από 109 χρόνια λειτουργίας η Δημοτική Αγορά των Χανίων, με φόντο βέβαια εργασίες αναβάθμισης, ξεχωριστές εργασίες που σίγουρα θα αναβαθμίσουν και τις υπηρεσίες την επόμενη μέρα στην καρδιά των Χανίων. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Καλογρυδάκη, είναι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων Χανίων, τα έχουμε ξαναπεί, αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε και μία μακέτα, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τη ρίξουμε και να τη δούμε. Και αντιδήμαρχη, υπάρχει και ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών. Κοιτάξτε, αν δεν κάνω λάθος, τα δύο χρόνια. Τα δύο χρόνια, ναι, σωστά. Τα δύο χρόνια τα οποία ξεκινάνε από το Γενάρη αυτόν. Ναι. Την Πέμπτη, 11 η ώρα, υπογράφουμε τη σύμβαση με τον ανάδοχο. Αντιδήμαρχε, και ξεκινούν άμεσα. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Βλέπουμε, μάλιστα, δεν ξέρω αν έχετε και οπτική εικόνα, βλέπουμε και τη μακέτα σε 3D απεικόνηση από το εσωτερικό της δημοτικής αγοράς, μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες. Βέβαια, και μπορεί κάποιος να βρει το σχετικό link, να μας πείτε πού και να περιηγηθεί μόνος του. Μάλιστα. Έχουμε τα σχέδια της αγοράς. Μπορούν μέσα από το site του Δήμου να τα δούνε. Ουσιαστικά είναι η ανακατασκευή του κτηρίου όπως ήταν παλιά, με σύγχρονα υλικά και πιο φιλικά στην εποχή που ζούμε. Θεωρούμε ότι είναι ένα τεράστιο έργο. Θεωρούμε ότι θα γίνει ένα στολίδι για την πόλη, και όχι μόνο, για όλη την Κρήτη. Ναι. Είναι από τα μνημεία τα οποία έχουμε στο Δήμο μας και στην πόλη μας, και είναι ένα μεγάλο έργο, όπως είπα, που γίνεται τα τελευταία πολλά χρόνια, αξίας 15 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενο από την περιφέρεια Κρήτης. Θεωρούμε λοιπόν ότι μέσα σε δύο χρόνια θα καταφέρουμε, αν και υπάρχουν και αρχαία από κάτω, το ξεγνωρίζουμε, θα κατέβουμε όμως μόνο 1,5 μέτρο, έχουμε μιλήσει με την αρχαιολογία, θεωρούμε ότι δεν θα βρεθούν διάφορα σημεία τα οποία θα μας δυσκολέψουν και θα είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Αυτή ουσίως ή άλλως είναι η μισή δουλειά που έχει απομείνει. Κάναμε τη μισή δουλειά με την υπογραφή της σύμβασης, όπως είπα, θα κάνουμε μεθαύριο. Η τεχνική υπηρεσία έχει και άλλη μισή δουλειά να επιβλέψει αυτό το έργο και να το παραδώσει όπως αξίζει και όπως αρμόζει στην πόλη μας. Τι βλέπουμε, αντιδήμαρχε, αυτή τη στιγμή, πλάνα από το εσωτερικό βέβαια της νέας δημοτικής αγοράς, ξεχωριστούς χώρους για κάθε επιχείρηση. Αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, είναι τα καταστήματα που είναι μέσα. Είναι ένα ζωντανό μνημείο η δημοτική αγορά και γι' αυτό θέλουμε και να τελειώσει όσο πιο σύντομα γίνεται, για να συνεχίσει η δραστηριότητα των καταστημάτων και να επιστρέψουν οι καταστηματάρχες στα μαγαζιά τους, να είναι ένα ανοιχτό μνημείο, να μπορούν να το επισκέπτονται και να προμηθεύονται, γιατί εμάς, ξέρετε, εκτός από την τουριστική προβολή που έχει η δημοτική αγορά, είναι και ένα σημείο το οποίο είναι ένα σημείο συνάντησης των χανιωτών για να κάνουν τα ψώνια τους. Έχουμε συνηθίσει με την παρουσία της δημοτικής αγοράς, άρα είναι δύσκολο να συνηθίσουμε με την απουσία. Αυτή που βλέπουμε είναι η κεντρική είσοδος, από την κεντρική είσοδο της αγοράς, ναι, το διάδρομο και τα καταστήματα, όπως θα είναι ομοιόμορφα, όπως θα υπάρχει γραφεία και τουαλέτες μέσα στη δημοτική αγορά που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τη διαχείριση του χώρου, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να το συντηρούμε και να μείνει αυτό το μνημείο που θα φτιάξουμε να είναι συνέχεια όπως πρέπει να είναι. Αντιδήμαρχε, ο αριθμός των καταστημάτων των επιχειρήσεων παραμένει ο ίδιος? Ουσιαστικά είχαν ενωθεί κάποια καταστήματα, ναι, με την πάροδο του χρόνου, ή κάποια άλλα είχαν γίνει ψυγεία για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτά τώρα θα ξαναπάρουν την αρχική τους μορφή, δηλαδή όπως ήταν όταν χτίστηκε η αγορά. Επομένως, θα υπάρξουν γύρω στα 10 περισσότερα μαγαζιά από ό,τι υπήρχε πριν. Μάλιστα. Εικόνα λοιπόν και άρωμα από το παρελθόν, με ένα εξυγχρονισμό στα υλικά, στις υποδομές, στις εγκαταστάσεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και αυτή είναι και η κεντρική ιδέα της Δημοτικής Αρχής στα Χανιά. Διατηρούμε το μνημείο, έτσι, θυμόμαστε το παρελθόν, τιμάμε το παρελθόν, ωστόσο πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει να διατηρηθεί αυτός ο χώρος.
Έτσι, πολύ σωστά το λέτε. Είπαμε, είναι μνημείο. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ανοιχτό μνημείο και για όλους τους πολίτες και για τους καταστηματάρχες. Είναι ένας, έτσι, ένα σημείο το οποίο δέχεται χιλιάδες κόσμο κάθε χρόνο. Ναι. Επομένως, θέλουμε αυτό ακριβώς που είπατε. Να κρατήσουμε το χαρακτήρα του μνημείου, αλλά να είναι και ένα σύγχρονο που να μπορεί να εξυπηρετεί και τους καταστηματάρχες αλλά και τους επισκέπτες. Και την Πέμπτη, Αντιδήμαρχε, έχουμε την υπογραφή της σύμβασης. Μάλιστα, 11 η ώρα στη Δημοτική Αγορά, έτσι συμβολικά, θα υπογράψουμε τη σύμβαση με τον Ανάδοχο, παρουσία του Περιφερειάρχη και εκπροσώπου της κυβέρνησης. Και θα, μετά έχει 15 μέρες ο Ανάδοχος, κάποια διαδικαστικά, ώστε να ξεκινήσει και τις εργασίες μέσα στη Δημοτική Αγορά. Μάλιστα, Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη των εργασιών. Εδώ είμαστε να επικοινωνούμε. Σας ευχαριστώ. Την καλησπέρα μας, να είστε καλά. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα social media.